Λοιπόν, και με φόντο βεβαίως τα όσα εξελίσσονται με φόντο τα ελληνοτουρκικά και όλες τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα τώρα στις Βρυξέλλες και με τη Σύνοδο Κορυφής, που έχει βεβαίως στραμμένο το βλέμμα στα ελληνοτουρκικά. Θα κάνουμε μια συζήτηση και η προσκεκλημένη αυτή τη φορά στην εκπομπή είναι η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, διεθνολόγος και αμυντικός αναλυτής. Κυρία Τσουκαλά, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε άλλο να συζητούμε χωρίς τις γνώμες των ειδικών. Όταν βλέπουμε ότι είναι σε έξαρση μια σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, βλέπουμε ενέργειες διμερείς εκ μέρους της Τουρκίας και της Λιβύης και βεβαίως φαίνεται ότι υποσκάπτεται το έδαφος αναφορικά με την Ευρώπη και την Ελλάδα. Και αυτό που θα μπορούσε να ρωτήσει οποιοδήποτε τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι γιατί συμβαίνουν τώρα όλα αυτά, γιατί έχουμε αυτή την έξαρση τελικά της έντασης μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και Ευρώπης-Τουρκίας. Προφανέστατα εξαιτίας της άδειας εξορίξεων πετρελαίου, οι οποίες δόθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στις πετρελαϊκές εταιρείες και λόγω του ότι μπαίνουμε στην πρώτη φάση αυτή της διερεύνησης πετρελαϊκών κοιτασμάτων. Ο Ερντογάν εκμεταλλεύεται την αδράνεια, την παντελή αδράνεια από πλευράς ελληνικής εξωτερικής πολιτικής όσον αφορά τις οριοθέτησεις αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Αυτό είναι κάτι το οποίο, για να σας δώσω δηλαδή ένα παράδειγμα, οι Κύπροι το έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οι οποίοι παρατηρούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα με βάση δημοσιεύματα κυπριακών εφημερίδων ότι υπάρχει από πλευράς ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών απροθυμία έτσι ώστε να οριστεί η λεγόμενη αποκλειστική οικονομική ζώνη με τους εταίρους μας, με τους γείτονές μας. Φανταστείτε ότι η Ελλάδα δεν έχει καν ορίσει αποκλειστική οικονομική ζώνη ούτε καν με την Ιταλία. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε ως ένα βαθμό, κάποιοι αναλυτές το εξηγούν στη βάση του κάζους Μπέλη. Αν θυμάστε το 1995 με την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία, με την ψήφιση στο ελληνικό κοινοβούλιο της ενσωμάτωσης του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης, του δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα από τα 6 στα 12. Αυτό αμέσως επεσήμανε στη Μεγάλη Λειτουργική Εθνοσυνέλευση τον κίνδυνο του δικού τους περιορισμού. Και έτσι φτάσαμε στο λεγόμενο κάζους Μπέλη, αιτία πολέμου δηλαδή, της ενδεχόμενης επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 από το 1995, το οποίο αποτελεί πάγια τουρκική τακτική, στρατηγική, η οποία όμως αφορά τα χωρικά ύδατα, όχι την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα λοιπόν δεν εξηγείται. Τι κάνει λοιπόν ο Ερντογάν? Ο Ερντογάν ρίχνει νερό στο αυλάκι. Και τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει η πρωτοβουλία από πλευράς ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να δημιουργηθεί να δημιουργηθεί οικονομική αποκλειστική ζώνη ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, αποφασίζει λοιπόν αυτός. Εννοείται διαχρονικά, φαντάζομαι. Διαχρονικά ακριβώς. Ναι. Και με τον προβοκατόρικο τρόπο με τον οποίο μας έχει όλους συνηθίσει, να ρίξει νερό στα βλάκι, διεκδικεί από τον 28ο μεσημβρινό μέσω της ευθυντικίας μέχρι τον 32ο, χωρίζει λοιπόν στη μέση, παραβαίνοντας τα δικαιώματα και την επίρρεια των ελληνικών νήσων όσον αφορά την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και θεωρεί ότι η αποκλειστική ζώνη Τουρκίας και Λιβύης είναι μια ευθεία γραμμή απέναντι σε αυτές τις δύο χώρες, δέμνοντας κάθετα τη Ρόδο, περνώντας ξυστά από την Κρήτη και ξυστά από την Κύπρο. Θα μπορούσε κάποιος να αποκωδικοποιήσει την αδράνεια την οποία λέγατε προηγουμένως, η αδράνεια όχι μόνο από ελληνικής πλευράς διαχρονικά όπως συζητούμε, αλλά και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί είναι ένα σημείο στο οποίο έχουν σταθεί οι περισσότεροι και αναλυτές, αλλά και δημοσιογράφοι, ότι παρατηρείται ούτως ή άλλως μια αποστασιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το όλο θέμα που ουσιαστικά την όλη κατάσταση η οποία διαδραματίζεται στα σύνορά της. Κοιτάξτε, διαχρονικά η Ελλάδα δεν άσκησε ποτέ εθνικό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κόμματα. Δεν δημιούργησε ποτέ ένα εθνικό σχέδιο εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα εξαγόραζε την εξωτερική της πολιτική με βάση την αγορά αμυντικού εξοπλισμού. Αυτό είναι ένα διαχρονικό έβριμα. Μάλιστα, σε μία έρευνα που είχα κάνει για λογαριασμό του Ευρωβουλευτή του Νίκου Χρυσόγυλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχαμε βρει ότι η Ελλάδα είχε δαπανίσει από το 1974 μέχρι το 2012 180 δις ευρώ, το οποίο ήταν το ίμιση του δανεισμού. Αν θυμάστε τότε, ήταν 360
δις ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα λοιπόν δεν ασκεί εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα απλά εξαγοράζει αμυντικούς εξοπλισμούς. Η Ελλάδα είναι βαθύτατα εμπλεγμένη σε ένα στρατιωτικό μιλιταριστικό σύμπλεγμα, μέσα στο οποίο και μάλιστα κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, πίσω από πολυεθνικές πετρελαϊκές εταιρείες, πιστεύοντας ότι οι πολυεθνικές και οι χώρες επιρροής πίσω από τις πολυεθνικές θα τις παρέχουν αυτά τα οποία δικαιούται με βάση το διεθνές δίκαιο. Κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο λάθος. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας αυτή τη στιγμή. Έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχουμε οριοθετήσει. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό, γιατί δεν έχει γίνει αυτή η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της ελληνικής εδώ και πολλά χρόνια, πιστεύετε? Καταρχάς, επειδή δεν υπήρχε ούτε καν ως ιδέα η εκμετάλλευση υπεδάφιων κοιτασμάτων. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο προέκυψε μετά την αρχή της κρίσης. Ναι. Από το 2010, αν θυμάστε αναφορές από την Τράπεζα της Γερμανίας για τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου, κάτι το οποίο δεν ευσταθεί. Αν δεν ολοκληρωθεί το πρώτο ερευνητικό στάδιο, δεν έχουμε έχουμε κάποιες θετικές ενδείξεις. Παρόλα αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε κοιτάσματα ικανά, τα οποία θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Έχω πει και έχω ξαναπεί, και μάλιστα με βάση το διεθνές δίκαιο, η αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν περιορίζεται μόνο στην υπεδάφεια εκμετάλλευση κοιτασμάτων, αλλά εκτείνεται ακόμα και στο δικαίωμα ενός κράτους στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων και παραγωγής ενέργειας από ανέμου και από το νερό. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρω το παράδειγμα της Δανίας, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσω παρακτίων αιολικών πάρκων έχει καταφέρει και παράγει το 70% της ενέργειάς της από αιολική ενέργεια. Όχι μόνο από παράκτη αιολική ενέργεια, είναι συνδυασμός βιομάζας και παράκτιας αιολικής ενέργειας. Άρα λοιπόν, ναι μεν πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στην οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αυτή όμως δεν πρέπει να γίνει μόνο με γνώμονα την εξυπηρέτηση πετρελαϊκών συμφορέντων και πετρελαϊκών πολυεθνικών. Όπως βλέπετε, είναι μια τακτική η οποία οδηγεί σε άμεση αμφισβήτηση των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Βλέπουμε μια τολμία, διαχρονική ατολμία από πλευράς ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Γιατί μην μου πείτε ότι αν η Ελλάδα είχε προχωρήσει σε οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με βασικό γνώμονα την αξιοποίηση ανανεώσιμων και την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα υπήρχε η οποιαδήποτε αντίδραση από πλευράς Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μία απίστευτη ανασφάλεια, μία ένταση, υπερένταση πάλι στα ελληνοτουρκικά. Εάν προχωρήσει το σχέδιο Τουρκίας-Λιβύης, αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε εμείς εδώ στην Κρήτη, θέτει αξιώσεις ακόμα για την παρουσία τουρκικού ναυτικού νοτίως της Κρήτης. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να κάνει ακόμα και παραχωρούνται κυριαρχικά μας δικαιώματα με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό άμεσα να προχωρήσουμε στην οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και με την Αίγυπτο και με την Κύπρο, βασικά με όλους μας τους γείτονες, και αυτό να μην γίνει μόνο με γνώμονα την εκμετάλλευση και παραγωγή ενέργειας μόνο από τους υδρογονάνθρακες. Αυτό θα πρέπει να γίνει στη βάση ενός μεγαλύτερου σχεδίου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μάλιστα. Πάντως, αυτό που μένει περισσότερο και οι πολίτες της Κρήτης είναι το γεγονός με τις επιπτώσεις που αναφέρατε προηγουμένως. Δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί είδαμε μια άμεση αντίδραση, είδαμε τη συγκέντρωση κάποιων στρατιωτικών μέσων να κατεβαίνουν προς την Κρήτη, σε επίπεδο βέβαια άσκησης, αν θέλετε, ή καθαρά αμυντικογενείς κινήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε έτσι να εκτονωθεί περισσότερο η κατάσταση, αν η κατάσταση συνεχιζόταν ως έχει, με βάση βεβαίως την τακτική Ερντογάν περισσότερο. Mm-hmm. Έτσι. Καταρχάς, η αμυντική θωράκιση της Κρήτης είναι όχι απλά θεμητή, είναι επιτακτική. Είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Μάλιστα, η τουρκική προκλητικότητα... Ένα θερμό επεισόδιο δεν είναι καθόλου ακραίο στη φάση στην οποία είμαστε. Βλέπουμε ότι γενικά εντείνονται οι πιέσεις, γίνονται πολλές κινήσεις για χάρη εσωτερικής κατανάλωσης. Ειδικά ο Ερντογάν μας έχει συνηθίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε τέτοιες κινήσεις. Δεν πιστεύω όμως ότι είμαστε στα πρόθυρα πολέμου, όπως κάποιοι αναλυτές, αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο και απέφχομαι να είναι νοτίως της Κρήτης. Πραγματικά το απέφχομαι. Η αμυντική θωράκιση της Κρήτης είναι επιτακτική.
Πιστεύετε ότι υπάρχει μια ενιαία εθνική χάραξη πλέον ακόμα και ως προς αυτό το γεγονός? Χθες, ας πούμε, βλέπαμε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, φαντάζομαι θα είδατε και τα αποσπάσματα για την ψήφιση όσον αφορά την ψήφο των αποδήμων του σχετικού νομοσχεδίου. Υπήρξαν λόγια ακόμα και εκ μέρους της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι παρατηρείται μια σύμπνοια απόψεων ως προς αυτό το θέμα και δεν ξέρω τελικά αν αυτό είναι και το ζητούμενο ακόμα και να αντιμετωπίσουμε εξωτερικούς παράγοντες όπως τις εξελίξεις οι οποίες διαδραματίζονται νοτιοανατολικά της Κρήτης. Αυτό θα ήταν ευχής έργων, για να είμαι ειλικρινής. Απλά δεν νομίζω ότι οι συνθήκες, η πολιτική κουλτούρα αυτή τη στιγμή, η οποία επικρατεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι μια κουλτούρα. Θεωρείτε ότι ήταν ένα πυροτέχνημα, ας πούμε, χθεσινό, το οποίο δεν θα μπορούσε να συνοδευτεί με κάποιο είδους πολιτική συνεργασία, ακόμα και σε θέματα που αφορούν τα ενεργειακά? Δυστυχώς όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και γενικά στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Μια κουλτούρα συνένωσης, δυστυχώς. Μακάρι να κάνω λάθος. Ελπίζω πραγματικά να δημιουργηθούν τα θεμέλια για μια τέτοια συνενωτική, για μια κυβέρνηση συνεννόησης. Απλά βλέπουμε ότι διαχρονικά η ελληνική εξωτερική πολιτική βασίζεται στη βάση της αγοράς αμυντικού εξοπλισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των άλλων κομμάτων. Γενικά τα εθνικά συμβούλια εξωτερικής πολιτικής θεωρούνται παροχημένα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κατάθεση αυτής της άποψης, πολύ σήμαντη. Συνηθίζουμε να βλέπουμε στις τηλεοράσεις ανθρώπους γένους αρσενικού, το να συζητάμε με τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με διεθνή θέματα, βεβαίως, και αμυντικά και στο κομμάτι της ανάλυσης, να καταλάβουμε λίγο και εμείς οι τηλεθεατές και οι πολίτες γενικότερα τι επικρατεί στη γειτονιά μας. Mm-hmm. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μια γυναίκα αυτή τη φορά μας δίνει αυτή την τοποθέτηση και εύχομαι βεβαίως να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Θα έχουμε και εξελίξεις, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει απάντηση και από τις Βρυξέλλες σήμερα. Και ευχόμαστε βεβαίως όλα να είναι ομαλά, να κυλήσουν ομαλά το επόμενο διάστημα και για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Γουμαντάκη, είναι καλό να ακούγονται και άλλες φωνές πλέον στο δημόσιο διάλογο. Έτσι. Και ειδικά στο Δημοκρατικό Ηράκλειο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Τσουκαλά, διεθνολόγος, αμυντικός αναλυτής. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα.